και όσα έχει πει ο κύριος Γιούνκερ τώρα πριν την εκλογή του και για λόγους που σχετίζονται με την εκλογή του, ότι κάτι πρέπει να αλλάξει και στην ουσία και στη διαδικασία, πρέπει πρώτα να τα δούμε για να τα αξιολογήσουμε. Αλλά η ουσία, γιατί και εγώ όπως ξέρετε και με την πρόσθετη ιδιότητα του Αντιπρόεδρου του Ευρωκοινοβουλίου μιλώ με τον Γιούνκερ, όταν στην Ευρωομάδα της Αριστεράς ήρθε ο Γιούνκερ να δεχθεί τις ερωτήσεις μας και την κριτική μας και τον στριμώξαμε για την ανεργία, για τις περικοπές μισθών, συντάξεων, για την κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας, για την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, μας είπε, κοιτάξτε να δείτε, δεν έφτιαξα εγώ αυτή τη φοροδιαφυγή, δεν έφτιαξα εγώ αυτή τη διαφθορά, δεν είμαι εγώ αυτός που δεν φορολογεί τους ονάσιδες και τους πλούσιους και κόβει μόνο τους φτωχούς, που σημαίνει ότι ακόμη και ο δεξιός Γιούνκερ επέκρινε τις κυβερνήσεις 40 ετών στην Ελλάδα. Θέλω να προχωρήσουμε. Πάνω, θα βάλουμε την ατζέντα. Θα βάλουμε την ατζέντα μισό λεπτό. Μισό λεπτό, γιατί είναι μια κυρία περιμένει τηλεφωνική γραμμή, θα δείτε. Αφορά 300.000 κόσμο. Όχι, όχι, είναι γενική γραμματέα Υπουργείου. Όχι, δεν τα ξέρουμε. Είναι κυρία Μπέκου. Όχι, δεν είναι. Όχι, μα πρέπει να σα το πω. Υποχρεωτικά πρέπει να σα το πει τώρα. Ακούστε, ο κύριο Γιούν, γιατί. Δεν μπορώ να κάνω υποπή πάντω σήμερα και είναι τελευταία. Όχι, θα την κάνω όμω. Θα την κάνουμε όλοι μαζί. Θα την κάνω εγώ. Ακούστε, είναι πολύ σημαντικό ότι ο κύριος Γιούνκερ, παρότι είναι. Δεν είναι το θέμα μου ο Γιούνκερ πάντως σήμερα. Είναι ένας διακεκριμένος φιλέλληνας και είναι πολύ σημαντικό.